Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στη δημιουργία και στη χρήση ενός ευρετηρίου. Ένα ευρετήριο αποτελείται από επιλεγμένες λέξεις ή προτάσεις με αναφορά στη σελίδα που βρίσκονται. Παρατηρούμε ότι στο τέλος του εγγράφου εμφανίζεται ένα ευρετήριο. Δεξιά από κάθε λέξη εμφανίζεται ο αριθμός της σελίδας, στην οποία βρίσκεται η λέξη μέσα στο έγγραφο. Παραδείγματος χάρη, η λέξη «Όλυμπος» εμφανίζεται σε αυτές τις σελίδες του εγγράφου. Για να δημιουργήσουμε ένα ευρετήριο θα πρέπει πρώτα να επισημάνουμε τις λέξεις που θέλουμε να καταχωρηθούν σε αυτό. Για να καταχωρήσουμε τη λέξη Θεσσαλονίκη, την επιλέγουμε πρώτα και από το μενού Εισαγωγή, Αναφορά, Ευρετήρια και πίνακες, επιλέγουμε την καρτέλα Ευρετήριο και κάνουμε κλικ στο κουμπί Σήμανση καταχώρησης. Στο πεδίο κύρια πληκτρολογούμε πώς θέλουμε να εμφανίζεται στον πίνακα ευρετηρίου. Πληκτρολογούμε την συντομογραφία θες νίκη. Επιλέγουμε τρέχουσα σελίδα ώστε να εμφανίζονται οι αριθμοί των σελίδων στις οποίες υπάρχει η λέξη Θεσσαλονίκη. Μέσω αυτών των επιλογών μπορούμε να μορφοποιήσουμε την αρρύθμιση σελίδων, ούτως ώστε να εμφανίζονται με έντονους και πλάγιους χαρακτήρες. Εμείς δεν επιλέγουμε καμία μορφοποίηση. Τέλος, κάνουμε κλικ στο κουμπί σήμανση όλων, ώστε σε οποιαδήποτε σελίδα του εγγράφου μας βρεθεί η λέξη Θεσσαλονίκη να καταχωρηθεί στον πίνακα ευρετηρίου αυτόματα. Μεταβαίνουμε στο τέλος του εγγράφου, όπου υπάρχει το ευρετήριο. Στον πίνακα ευρετηρίου παρατηρούμε πως δεν εμφανίζεται η Θεσσαλονίκη. Για να εμφανιστεί θα πρέπει να ενημερώσουμε το υπάρχον ευρετήριο. Κάνουμε δεξί κλικ επάνω στο ευρετήριο και επιλέγουμε την εντολή Ενημέρωση Παιδίου. Το ευρετήριο τώρα εμφανίζει και τη Θεσσαλονίκη. Θα διαγράψουμε το υπάρχον ευρετήριο και θα το δημιουργήσουμε ξανά. Το επιλέγουμε και πατάμε το κουμπί Delete. Το ευρετήριο έχει διαγραφεί. Για να δημιουργήσουμε το ευρετήριο τοποθετούμε το σημείο εισαγωγή στο τέλο του εγγράφου και από το μενού εισαγωγή αναφορά ευρετήρια και πίνακες επιλέγουμε την καρτέλα ευρετήριο. Εδώ ορίζουμε τον αριθμό των στυλών που θέλουμε να έχει το ευρετήριο. Ορίζουμε μία στήλη. Από την αναπτυσσόμενη λίστα μορφές επιλέγουμε κλασική και πατάμε το OK. Το ευρετήριο έχει δημιουργηθεί και έχει αυτή τη μορφή. Στο ευρετήριο εμφανίζεται και η λέξη Θεσσαλονίκη. Εάν θέλουμε στο ευρετήριο να μην αναφέρεται η λέξη Θεσσαλονίκη που υπάρχει στην πρώτη σελίδα κάνουμε το εξή. Εμφανίζουμε πρώτα τους μη εκτυπώσιμους χαρακτήρες και στη συνέχεια διαγράφουμε όλο το πεδίο Χ δεξιά της λέξης. Για να ενημερώσουμε το ευρετήριο κάνουμε δεξί κλικ και επιλέγουμε Ενημέρωση πεδίου. Παρατηρούμε πως η λέξη Θεσσαλονίκη δεν εμφανίζεται.